Ηνωμένες Πολιτείες, άρα σαν χώρα, όχι σαν Ήπειρο. Σωστά. Ναι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Ήπειρος κυρίως. Αφού 0 επί 20, 0. Σωστά. Καλά τα λέει. Να κάνω ένα, πώς λέγεται, teasing και να πω ότι από Σεπτέμβριο στο κανάλι του eFood θα γίνει χαμός. Mm-hmm. Τα λείπει ο Φίλιππος. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο eFood. Εγώ είμαι ο παρουσιαστής. Για να σε δούμε. Καλώς ήρθατε στο ποιος είναι πιο έξυπνος. Όχι στο ποιος είναι. Στο είσαι πιο έξυπνος από ένα 9χρονο. Δεν είμαι. Ωραία, δεν είμαι. Το λέω από τώρα, φεύγω. Γιατί ονομάσαμε έτσι αυτή την εκπομπή? Για δύο λόγους. Πρώτος, ότι το ποιος είναι πιο έξυπνος από ένα 10χρονο το έχουμε ξαναδεί, οπότε θέλαμε να φέρουμε έναν αέρα ανανέωσης. Και δεν έχουμε λεφτά για τα δικαιώματα. Πολύ να πούμε την αλήθεια. Και γιατί ένα 10χρονο θα έβαζε τον μαθησιακό πύχη πάρα πολύ ψηλά για τον Φίλιππο, οπότε έπρεπε να το κάνουμε λίγο fair game. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι για 6χρονα. Μετά τον βάλουμε να κάνει απλές κατασκευές με τουβλάκια. Το χειρότερό μου, ζωγραφική, όπως είδατε, αν έχετε δει αυτό το επεισόδιο, Bob Tross, είναι πραγματικά, να πάτε να το δείτε. Πολύ ωραία, είναι πραγματικά φρικτό. Η Φωτεινή είναι επαγγελματία ζωγράφος, να το πούμε, απλά μας κορυδεύει όλους. Και εγώ είμαι επαγγελματίας κακοτέχνης. Ναι. Φέρτε τον Νταλή, δεν μπορώ να το φτιάξει με σος και μουστάρδα. Φωτεινή, θα σου φέρω τον καμβά στο κεφάλι. Λοιπόν, ποιο είναι το concept σήμερα, Φίλιππε? Εσύ δεν είσαι παρουσιαστής. Πάρα πολύ απλό. Θα κάνουμε 10 ερωτήσεις που μπορούμε να βρούμε σε βιβλία του Δημοτικού. Είναι αυτές οι ερωτήσεις που μπορούμε να βρούμε σε βιβλία του Δημοτικού? Βεβαίως. Ή τι έχεις φτιάξει εσύ? Δηλαδή, 1-9. Ωραία, θα πάρω. Ωραία, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Κάθε ερώτηση που θα μου κάνεις, θα πάρω την 9χρονη την ξαδέρφη μου να τη ρωτήσω άμα τα ξέρει. Άμα τα ξέρει όμως και δεν τα ξέρεις, καταλαβαίνεις πόσο χαμηλά θα πέσει. Άμα δεν τα ξέρει. Α, όχι, άμα τα ξέρει και δεν τα ξέρω, θα το πιω αυτό έτσι. Πάρε. Στίχημα. Πάρε. Ωραία. Σε μια ερώτηση που θα διαλέξω ωραία. Ωραία. Όχι! Σε μια ερώτηση που θα διαλέξει εσύ. Γιατί μπορεί φοβάσαι, να φοβάσαι την αντιψιάσου την 9χρονη. Ξαδέρφη μου. Λοιπόν, θα κάνουμε 10 ερωτήσεις στο Φίλιππο. Πολλαπλής επιλογής. Έχεις 3 πιθανές απαντήσεις. Α, έχω μάλιστα μια choice. Βέβαια. Εντάξει, το βρω όλο. Έχεις λοιπόν 3 πιθανές απαντήσεις. Αν τη βρεις, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Αν δεν τη βρεις, θα φας ένα κοτοπουλάκι σε σάλτσα χαλεπένιο. Πω, βρωμάει πάρα πολύ, μίλησε. Εγώ δεν τρώω καθόλου καυτερά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι 12 η ώρα το πρωί, το στομάχι είναι άδειο, έχω φάει μόνο το πρωινό μου ένα γιαουρτάκι και πιστεύω ότι θα κάνουμε το. Okay. Να σε ρωτήσω κάτι, κάθε φορά που θα κάνω λάθος θα τρώω και ένα τέτοιο. Να. Πρώτη ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που είναι πολύ σχετική με σένα. Καθότι είσαι μεγάλος κλόουν. Πού εντοπίζονται τα ψάρια κλόουν? Στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Ινδικό ωκεανό ή στον Νότιο ωκεανό? Τι λες μωρέ, τα 9χρονα ξέρουν πού βρίσκονται τα ψάρια κλόουν? Ναι, όχι, ένα 9χρονο δηλαδή που πηγαίνει Τετάρτη Δημοτικού ξέρει τι είναι τα ψάρια κλόουν και πού βρίσκονται κιόλας. Αν πω δύο creators οι οποίοι είναι κλόουν, παίρνω τον πόντο. Ναι. Τα ψάρια κλόουν βρίσκονται στον Ινδικό ή Ειρηνικό ή Νότιο. Ο Νέμο είναι το ψάρι κλόουν. Ινδικό, Νότιο ή Ειρηνικό. Νότιο. Φάει. Στον Ινδικό βρίσκονται. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Χέι! Εγώ είμαι ο Μιλωδίνα Πλαπέσιμο. Εγώ νόμιζα ότι είναι απλά πέσιο, δεν είχα καταλάβει ότι είναι και καυτερό. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ποια χώρα είναι μεγαλύτερη σε έκταση? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία ή η Κίνα? Ότι αυτό το ξέρει ένα 9χρονο. Να σου πω, τα 9χρονα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάνε στη σχολή από 6 χρονών. Ναι, ξέρουν ποια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρα σαν χώρα, όχι σαν Ήπειρο. Σωστά. Ναι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Ήπειρος κυρίως. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία ή Κίνα? Ρωσία. Ναι! Μπράβο, ρε Φίλιππε! Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ήταν. Είναι τρίκι. Έχω μια υποψία ότι η Σοφία σου έκανε κάποιο νόημα. Τι, η Σοφία δεν μίλησε. Η λέξη αλληλεγγύη. Γράφεται με δύο λάμδα και ένα λάμδα. Με ένα λάμδα και δύο λάμδα. Ή με δύο λάμδα και δύο λάμδα. Τραγικό αυτό που μου είπες τώρα. Έχουμε κάποιο ένα στυλό να το γράψω. Α, εδώ στον πίνακα έχετε κάποιο μαρκαδόρο. Όχι. Με ένα λάμδα και δύο λάμδα. Με ένα λάμδα και δύο λάμδα. Ναι. Μπράβο, φάει. Τι? Αγαπάει τα αλλήλους. Το αλλήλους με δύο λάμδα. Δηλαδή, πώς γράφεται με δύο λάμδα. Αλλή και μετά. Και ένα λάμδα.
άσχημο που είναι. Τέλο πάντων. Α μην τα βλέπουμε. Πω πω, η μάνα μου είναι δασκάλα. Πραγματικά δεν σκέφτεται τη μάνα μου η οποία θα στενοχωρηθεί με αυτό το βίντεο. Έλα, μωρέ, βάλε λίγο ακόμα. Μα είναι τόσο το κοντόπουλο! Πάμε στα μαθηματικά. Παιδί μου, εγώ στα μαθηματικά είμαι πανάσχετος. Έπαιρνα κακό σχολάκι. Πες μου σε κάτι που είσαι καλός. Στα αρχαία, στην ιστορία. Καλά, όχι, ψέματα λέω. Συνέχισε. Ωραία, στα αρχαία. Όχι. Ποια πόλη αποκαλούσε ο Όμηρος με το επίθετο Πολύχρησες? Τις Κρυστονίες, τις Μυκήνες ή τις Σιθωνίες? Είναι ερωτήσει από το μυαλό σου. Είπες Μυκήνες. Να βγει ο Λυκειάρχης που σου έδωσε πολιτήριο. 19,6 έχω πολιτήριο Λυκείου. 19,6! Και θα μου το πάρουνε μάλλον μετά από εδώ αυτό το βίντεο. Και καλά, σου κάνουν. Πολύχρησες. Κρυστονίες, Μυκήνες ή Σιθωνίες? Το πρώτο. Οι Μυκήνες, φάει. Έλα ρε παιδιά! Αν έλεγα Μυκήνες θα ήταν το. Δεν το τρώω όλο, θα κάνουμε το αλήθεια. Θα κάνουμε. Ήσουν καλός μαθητής στο δημοτικό. Ναι, παιδί μου, σε όλα αλφα είχα. Και μετά τι έγινε? Πάμε στα μαθηματικά. Τι δεν μπορεί να μπει στον παρανομαστή ενός κλάσματος? Το 1, το 0 ή αρνητικός αριθμός? Ο παρανομαστής κάπου εδώ δεν μπαίνει. Ο παρανομαστής. Το λέγεται δύναμη. Και αυτό που έγραψες είναι εκθέτης. Τώρα μας πει, ξέρουν τα 9 από κλάσματα. Ναι, και εσύ λες εδώ πάνω ότι δεν μπορεί να μπει. Αυτός είναι ο αριθμητής. Με έχει συγχύσει. Εσύ ποιο λες αυτό κάτω? Αν δεν μπορεί να μπει, τι? 1, 0 ή αρνητικός αριθμός. Ρε παιδί μου, αν εδώ είναι το 20 και εδώ είναι το 5, αυτό είναι ίσον 4. Σωστά. Ωραία. Καλά, Φίλιππε. Φίλιππε. Θα πάμε και σε πρωτοβάθμιση εξώσεις του χρόνου. Όντως, αυτό είναι σωστό. Ωραία, να πάρω τον πόντο για αυτό που έκανα. Άμα βάλεις 0. Άμα βάλεις 0, 0. Άμα βάλω 0 εδώ κάτω, 0. Αφού 0 επί 20, 0. Σωστό. Καλά τα λέει. Ωραία, εγώ πιστεύω δεν μπορείς να βάλεις αρνητικό. Φάει. Τι και τα 3. Το 0. Το 0. Γιατί μπορείς να βάλεις 20 κλάσμα μείον 20. Ναι, εκεί είναι μείον 1. Έχουμε πει τον όμηρο, έχουμε πει τα κλάσματα, έχουμε πει την έκταση. Έχουμε πει τα ψάρια κλόουν. Α, έχουμε πει την αλληλεγγύη. Έχει βρει κανένα. Α, έχει βρει τη Ρωσία. Πάμε και σε ελληνική γεωγραφία. Α, καλά. Τώρα θα γελάσουμε. Τώρα είναι η ελληνική. Έλα, εύκολη είναι αυτή. Ναι, ρε. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτείας? Ηγουμενίτσα, Άρτα ή Πρέβεζα? Ρε, θα ξεφτυλιστώ, είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, η Πρέβεζα δεν είναι. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την παγωγική μέθοδο των τριών. Μου πονάει το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Ωραία, ηγουμενίτσα. Πάω που θα πεθάνει ο πνάνα. Σας είπα ότι έχω δέσει το στομάχι, εσείς πιστεύετε το κάνω για πλάκα. Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε συμπύκνωση? Χημεία είναι αυτό. Όταν όταν. Καλά. Παιδιά, στη χημεία έχω πάει πραγματικά στο σχολείο, πήγαινα 6 ώρα το πρωί, τα έγραφα όλα στο θρανίο και μετά με το που χτύπαγε το κουδούνι έμπαινα πρώτος, καθόμουν έτσι μπροστά. Επειδή όμως όλη τη χρονιά εγώ είχα λερωμένο θρανείο, επειδή ζωγράφισα και έκανα βλακίες. Και έγραφε στίχους. Και έγραφα στίχους, καρδούλες. Οπότε όταν έγραφα από πάνω αυτά δεν φαινόταν κάτι, γιατί φαινόταν απλά διάφορες μουτζούριες. Μουτζούρες. Τέλος πάντων, για πες τώρα συμπύκνωση. Είναι η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό, η μετατροπή ενός στερεού σε αέριο ή η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό? Αυτό πραγματικά, αν τα ξέρετε, αν είστε 9 χρονών και τα ξέρετε, συγχαρητήρια. Λοιπόν, η συμπύκνωση είναι... Αέριο σε υγρό, στερεό σε αέριο ή στερεό σε υγρό. Είναι δυνατόν. Στο διευθυντή γρήγορα. Παλιά μου τέχνη κόρτα. Η συμπύκνωση, εγώ θα ήθελα να είναι από αέριο σε στερεό. Γιατί συμπυκνώνεται. Δεν υπήρχε σε πιθανή απάντηση. Είχα μόνο το αέριο σε υγρό, αλλά η συμπύκνωση είναι η μετατροπή του αερίου είτε σε υγρό είτε σε στερεό. Άρα το κέρδισα. Άρα κατά το ίμιση. Όχι, παιδιά, το κέρδισα. Όχι κατά το ίμιση. Είπα την τέταρτη απάντηση που είναι η σωστή. Κανονικά. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε αυτό το βίντεο, γιατί τώρα μου ήρθε. Σε ό,τι απαντάω σωστά,
θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο που θα τρως εσύ. Βεβαίως. Όχι αυτά που σ' αρέσουν, ε. Λοιπόν. Τρεις ερωτήσεις έχουν μείνει ακόμα. Βεβαίως. Η Βαϊκάλη. Η πιο βαθιά λίμνη στον κόσμο. Η πιο βαθιά. Έχει βάθος 250 ναι, μέτρα. Έλα, εντάξει, δεν απαντάω. Αλήθεια. Ωραία, μην απαντήσεις. Ποιον παίρνεις, ένα 9χρονο. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι άλλο γιατί θες να εξευτελιστείς. Θα σου κάνω μια ερώτηση που απιάνεται για δύο. Είσαι μέσα, χωρίς να το ξέρεις. Είμαι μέσα. Είσαι μέσα. Είμαι, για να τελειώνουμε. Θέλω να μου πεις τα 12 άνσα. Δεν υπάρχει έτσι, φάτε το. Δεν θες, θες να μου πεις τα 12 θεό. Το 12 θεό, ναι. Για πάμε. Και τους 12. Η Αθηνά, η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Άρης, ο Απόλλωνας, ο Δίας. Ναι. Ο Ήφαιστος. Βεβαίως, ο Ήφαιστος ποιανό παιδί ήταν. Α, δε, α! Ο η Άφρο. Ο Πάοκ, ο Ηρακλής. Ο Δίας, η Αθηνά, ο Ερμής, τον Απόλλωνα τον είπα, αυτή είναι. Οι άλλοι πέντε ήταν λίγο δεύτερη. Ήταν ηθοποίητα. Ήταν δεύτερη ρόλη. Ο Άδης ήταν το κακό, ε. Ναι! Α, ρε παιδιά, ο Ποσειδώνας. Μπράβο. Θα σου δώσω μια βοήθεια. Η αδερφή του Απόλλωνα ήταν και δίδυμα, γεννηθήκαν και μαζί. Η Σμήνη, η Μαρία, η Κετούλα, η Αρετή, η Αρετούσα, η Άρτεμις. Ναι. Συγγνώμη ρε παιδιά, το είπα και πριν το Άρτεμις. Το Διόνυσο. Παιδιά, τώρα έχω να τα θυμηθώ αυτά 10 χρόνια. Δύο μου έχουν μείνει. Έλα, δύο μείνανε, πες. Μία βοήθεια. Ο Διόνυσος δεν είναι θεός του 12ου. Δεν είναι. Δεν είναι, παιδιά. Άλλο ένα έχει μείνει. Τι άλλο ένα, καλά. Ούτε ο Διόνυσος είναι. Παιδιά. Ωραία, έλα, τέλος, δεν μπορώ, κουράστηκα. Έλα, ποιοι άλλοι είναι. Είναι η Δήμητρα. Η Δήμητρα, η πιο βαρετή. Είναι η Ήρα. Η Ήρα! Και είναι και η Εστία. Την Εστία είναι μια ξαδέρφη που δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, η Δήμητρα και η Ήρα, ναι, είναι γνωστές. Η Ήρα είναι του πολέμου. Έλα, δεν τρώω, είπα 10, 11 είπα. Μόνο τη Δήμητρα και την Ήρα δεν είπα. Όλους άλλους τους είπα. Την Άρτεμις σε βοηθήσαμε εμείς. Την είπα μόνος μου. Μου είπατε ότι είναι απλά αδερφή του Απόλλωνα. Όλα αυτά τα βρήκα μόνος μου, πέρα από τη Δήμητρα και την Ήρα. Και τον Διόνυσο τον είπα λαλαλα, αλλά είναι μπαλαντέρ. Τι να τον κάνω κι αυτόν. Και μετράει και για δύο ερωτήσεις, οπότε μένει άλλη μία. Τρεις κατηγορίες θα διαλέξω. Επίσης μου πες multiple choice. Αυτό δεν ήταν multiple choice, έπρεπε να μου δώσεις. Να, αλλά σου έβγαλα δύο ερωτήσεις. 15. Ναι, μην τα θες όλα δικά σου. Ιστορία της επιστήμης. Γεωμετρία ή πολιτική. Celebrity. Ή πολιτική. Γεωμετρία. Ποιο είναι το άθροισμα των τριών γωνιών ενός τριγώνου σε μοίρες. 90. Ναι, αυτό είναι. 30-30-30. Ναι! 5. Το ορθογώνιο τρίγωνο έχει μια γωνία που είναι 90 μοίρες. Οι άλλες δύο είναι από 0 και 0. 45 και 45. Άρα, 180. Απάντησες. Όχι, σωστά. 180. Θέλω κάτι να με κρατάει. Ναι, όλα τα τρίγωνα έχουν το ίδιο άθροισμα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, αυτό ήταν Φίλιππε. Έχεις φάει 2 κιλά κότα. Έχεις φάει μια κότα ολόκληρη. Ελπίζω να πέρασε καλά. Πολύ ωραία πέρασε. Παιδιά, αυτό ήταν ένα ακόμα υπέροχο βίντεο εδώ στο κανάλι του eFood. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο του Σταματέλα που ήταν μαζί μας και μας έκανε όλες αυτές τις ωραίες ερωτήσεις και μάθαμε όμορφα πράγματα πολύ χρήσιμα για τη ζωή. Δυστυχώς δεν κατάφερα να είμαι πιο έξυπνος από ένα 9χρονο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν πειράζει όμως. Γράψτε εδώ από κάτω στα σχόλια ποια ερώτηση ξέρατε εσείς και ποια ερώτηση δεν ξέρατε. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο εδώ στο κανάλι του eFood. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και να πατήσετε και like σε αυτό το βίντεο. Και επίσης πολύ πιο σημαντικό από όλα, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe γιατί πολύ συχνά δίνουμε δώρα PlayStation, Xbox, οπότε κάντε subscribe. Γεια σας!